Ντόπιο όμως συνέχισε να συνεδριάζει στο Κρανίδι αυτή τη φορά κάτω από την προστασία των Ιδραίων και των Σπετσιωτών. Οι βουλευτές προχώρησαν στην καθαίρεση του εκτελεστικού και στην ανάδειξη νέας κυβέρνησης με πρόεδρο τον Γιώργιο Κουντουριώτη. Κάτι ανάλογο έκανε και το καθαιρεμένο εκτελεστικό. Έτσι, εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο κυβερνήσεις, μία στο Κρανίδι και μία στην Τριπολιτσά. Η σύγκρουση που ακολούθησε, περισσότερο γνωστή ως πρώτος εμφύλιος πόλεμος, οδήγησε τελικά στη νίκη της νομοθετικής εξουσίας. Σημαντικό ρόλο στην κατάληξη αυτή έπαιξε και η σύναψη δανείου με Άγγλους κεφαλαιούχους της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Η κυβέρνηση, τέλος, προχώρησε στην παροχή γενικής αμνηστίας τον Ιούλιο του 1824. Η άρνηση των κατοίκων της Τριφυλίας να δεχθούν τις διαταγές της κυβέρνησης και να πληρώσουν φόρους ήταν η αφορμή για την έναρξη του δεύτερου εμφύλιου πολέμου. Το Νοέμβριο του 1824, με πρώτο και καλύτερο τον Γκούρα, ρουμελιώτες και σουλιώτες οπλαρχηγοί εισέβαλαν στην Πελοπόννησο για να εδραιώσουν την κεντρική εξουσία που αμφισβητούνταν. Η σύγκρουση κατέληξε στην ήττα των Προκρήτων και των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου. Ο Κολοκοτρώνης παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 1824 και στις 6 Φεβρουαρίου του 1825, μαζί με τους Δελιγιανέους και άλλους Πελοποννησίους, φυλακίστηκε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία της Ίδρας. Μεταξύ των θυμάτων της εμφύλιας σύγκρουσης συγκαταλέγονται ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος δολοφονήθηκε από ανθρώπους του Γκούρα, και ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πάνος. Στην Κρήτη όμως ήδη, ο Αιγύπτιος Γενικός Διοικητής Χουσέιν κατάφερε έπειτα από πολλές προσπάθειες στα μέσα Μαΐου του 1824 να διαλύσει όλα τα ένοπλα επαναστατικά σώματα του νησιού. Στη συνέχεια, οι Αιγύπτιοι στράφηκαν εναντίον της Κάσου, την οποία κατέστρεψαν τη νύχτα της 28ης προς την 29η Μαΐου του 1824. Μετά την καταστροφή της Κάσου, σειρά είχαν τα ψαρά, στις 21 Ιουνίου 1824. 10.000 Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο νησί και αμέσως άρχισαν τις σφαγές και τις πυρπολήσεις. Οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές έπεσαν μαχόμενοι, ενώ αρκετοί που διέφυγαν την αιχμαλωσία κατέφυγαν στις Κυκλάδες. Η πτώση της Κάσου και των ψαρών ήταν σοβαρό πλήγμα για τον αγώνα. Στη συνέχεια, οι προσπάθειες των Τουρκοαιγυπτίων στράφηκαν εναντίον της Σάμου, η οποία εξακολουθούσε να αντιστέκεται, αν και βρισκόταν πολύ κοντά στις μικρασιατικές ακτές. Ο ελληνικός στόλος είχε κατορθώσει να κρατήσει μακριά τον εχθρικό στόλο, ο οποίος είχε καταφύγει στην Κο. Τότε, ο ενωμένος ελληνικός στόλος, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη, κατέπλευσε στο στενό ανάμεσα στην Κο και την Αλικαρνασσό. Η πρώτη σύγκρουση δεν είχε σοβαρά αποτελέσματα. Στις 29 Αυγούστου του 1824 όμως, στον κόλπο του Γέροντα, η αντιπαράθεση των δύο στόλων εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα πείσμονα ναυμαχία. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο εχθρός κατέφυγε στο λιμάνι της Κο. Οι απολιές του από τη δράση του ελληνικού στόλου ήταν σημαντικές. Η ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τουρκοαιγυπτίους και η έκβασή της δημιούργησε κλίμα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη στιγμή. Η αποφασιστικότητα του Ναυάρχου Μιαούλη και η σύμπεραξη των μεγάλων πυρπολιτών Παπα-Νικολή, Σαχτούρη, Πιπίνου, Ματρόζου και άλλων έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα και περιόρισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Αιγυπτιακό στόλο στην Κρήτη και τον Τουρκικό στα Δαρδανέλια. Εκτός από τις εμφύλιες διαμάχες, ο νότος της ελληνικής Χερσονήσου θα γνώριζε σε λίγο την ισχύ των όπλων του Ιμπραήμ Πασά, γιού του αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μοχάμεντ Άλι. Αυτός, επικεφαλής ενός ισχυρότατου εκστρατευτικού σώματος Τούρκο-Αιγυπτίων,
αποβιβάστηκε το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθόνη. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη ευνηδιάστηκε και προσπάθησε να αντιδράσει. Η αδυναμία δυστυχώς των Ελλήνων να τον σταματήσουν φάνηκε γρήγορα και στο Κρεμμύδι στις 7 Απριλίου του 1825 και στη Σφακτηρία στις 26 Απριλίου του 1825. Στη διάρκεια της μάχης που έγινε πάνω στο νησί, ανάμεσα στους πολλούς που έπεσαν ήταν ο Αναγνωσταράς και ο Φιλέλληνας Σανταρόζα. Τα ελληνικά πλοία που ναυλοχούσαν στον κόλπο κατόρθωσαν να διαφύγουν διασώζοντας εκατοντάδες μαχητές. Τελευταίος διέσπασε τον κλειό των πολιορκητών ο Άρης του Τσαμαδού με πλοίαρχο το Σαχτούρι. Το πλοίο κατόρθωσε να διαφύγει βαλόμενο από δεκάδες εχθρικά πλοία που είχαν συρρεύσει στον κόλπο του Ναβαρίνου. Η αδυναμία των Ελλήνων να ανακόψουν την πορεία των Τουρκοαιγυπτίων επέτρεψε στον Ιμπραήμ να εισχωρήσει στη Μεσσηνιακή Μάνη. Εκεί προσπάθησε μάταια να τον αναχαιτήσει στην περιοχή Μανιάκη ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας, αλλά έπεσε ηρωικά μαχόμενος, 20 Μαΐου του 1825. Ο δρόμος για την Τριπολιτσά ήταν πλέον ανοιχτός. Η κυβέρνηση έσπευσε να αμνηστεύσει τον Κολοκοτρώνη, αλλά η πρωτεύουσα του Μοριά έπεσε στα χέρια των Αιγυπτίων στις 11 Ιουνίου. Την επομένη εισέβαλαν στην Αργολίδα με σκοπό να χτυπήσουν τον Ναύπλιο. Εκεί, στη θέση Μίλη, στα παράλια της Αργολίδας, ο Ιμπραήμ αντιμετώπισε την καλά οργανωμένη προσπάθεια των Ελλήνων. Επικεφαλής ήταν ο Ιωάννης Μακρυγιάννης,